Επιστρέψαμε, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, εφαρμογή Θεσσαλονίκη Radio Carantina Edition. Ζωντανό ραδιοφωνικό περιοδικό 94,5 στα FM. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 6. Είναι 4 και 27 πρώτα λεπτά. Στο στούντιο εκπληκτικές μουσικές από Κωνσταντίνο Γαλαμπούγη. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σημάτης και μαζί μας Θεοδώρα Καρακιουλά. Καλησπέρα κύριε. Τι μου κάνετε? Είμαι καλά, εσείς? Καλά είμαστε, βλέπουμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που θα πιάσει και την κεντρική Μακεδονία από το βράδυ. Περιμένετε λίγο καταιγίδες, περιμένετε λίγο ακραία καιρικά φαινόμενα χειμωνιάτικα εδώ στην περιοχή. Και προσοχή, προσοχή, γιατί δεν είναι και καιρός να κρυώνεις τέτοια εποχή. Τέτοιο καιρό με πανδημία δεν είναι καιρό να κρυώνεις. Αλλά... Καλοντήσιμο. Αλλά είναι καιρός να στολίζεις. Καιρός να στολίζεις, Χριστούγεννα βέβαια, 3 του Δεκέμβρη. Έχουμε εποχικά καταστήματα να ανοίγουν Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με την απόφαση κυβέρνησης. Και χριστουγεννιάτικα, τα εποχικά είναι μόνο όσα πουλούν χριστουγεννιάτικα. Αυτά δηλαδή που ξέρετε και στο κέντρο και τα έχετε δει και αριστερά και ανατολικά και δυτικά, που πουλάνε μόνο χριστουγεννιάτικα, στολίδια, δέντρα, λαμπάκια, τα πάντα, αυτά θα ανοίξουν την Δευτέρα. Αντίστοιχα, χριστουγεννιάτικο στολισμό θα πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα το πρωί. Και μετά, ώρα λοιπόν να εξοπλίσουμε πολύ ωραία το δέντρο μας, γιατί θέλουμε μια νότα αισιοδοξία. Στολισμό όμως θα έχουμε και στην πόλη. Και το ζητάει επιτακτικά, θα έλεγα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, να στολιστεί η πόλη για να εκπέμψει μια νότα αισιοδοξίας και να νιώσει ο κόσμος ότι έρχονται Χριστούγεννα. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά να ανοίξει ταυτόχρονα όλη η αγορά, από τα εμπορικά καταστήματα ως και η εστίαση, βαλέ, εστιατόρια, καφέ, ζαχαροπλαστεία, όταν έρθει το lockdown. Στην εκπομπή μας μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης. Εμείς είδαμε μια επιστολή στην οποία λέμε ότι πρέπει να στολιστεί, πρέπει να νιώσει ο κόσμος τα Χριστούγεννα. Φτάνει πια όλη αυτή η μιζέρια που ζούμε όλο αυτό το διάστημα. Και, εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να αλλάξει για να καταλάβουμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Αλλιώς θα περάσει και αυτή η περίοδος χωρίς να έχουμε καταλάβει τίποτα. Θεωρώ ότι όποτε ανοίξει η αγορά, δεν το ξέρω αυτό, μας είπαν ότι θα ανοίξει μετά τις 14. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει η πόλη να είναι προετοιμασμένη και να έχει μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και για την αγορά, αλλά και περισσότερο για τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του. Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο το περιβάλλον. Κύριε Φιλιππίδη, αν έρθει το lockdown στις 14 Δεκεμβρίου, να ανοίξουν και τα πολυκαταστήματα ή μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Κανονικά πρέπει να ανοίξουν τα μικρά μαγαζιά, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι δημοξιολόγοι, μιας και στα μικρά καταστήματα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχει βρεθεί κρούσμα μέχρι στιγμής, όλο και το διάστημα στο οποίο είμαστε ανοιχτά. Και γιατί δεν έχει συμβεί αυτό? Γιατί προφυλάσσονται πολύ περισσότερο από μεγάλους χώρους, από μεγάλους συνωστισμούς, μιας και το κάθε μαγαζί μπορεί να βάλει μέσα, λόγω του μεγέθους του, από 3, 4 ή 5 άτομα μαζί με το προσωπικό του. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή στο κάθε μικρό μαγαζί υπάρχει και ο ιδιοκτήτης μέσα, πρώτα προφυλάσσει τον εαυτό του, τους υπαλλήλους του και φυσικά κατ' επέκταση και τους καταναλωτές. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε κρούσματα και αυτός είναι ο λόγος που ανοίξαμε. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ανοίξει και η εστίαση. Θα πρέπει να ανοίξουν και τα καφέ. Δεν μπορεί μια αγορά να είναι απομονωμένη με κάποια είδη. Γιατί αν εσείς κατέβετε αύριο στην αγορά, αν κατεβεί κάποιος κόσμος στην αγορά για να ψωνίσει ένδυση, υπόδηση ή οτιδήποτε άλλο από αυτά, τα οποία θα έχουν ανοίξει, θα πρέπει να έχει και ένα χώρο στον οποίο κάπου θα ξαποστάσει. Είτε αυτό λέγεται ζαχαροπλαστείο, εστιατόριο, καφέ, κάπου πρέπει να ξαποστάσει κιόλας. Αλλιώς θα κάνουμε μια μηχανική αγορά και κακώς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η αγορά δεν είναι μόνο αγορές ή πωλήσεις, είναι και τόπος συνάντησης, τόπος επικοινωνίας. Άρα καλό είναι να την ανοίξουμε όλοι μαζί. Ήταν ο Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρα, τα πάμε δύο, γιατί είναι δύο τα σκέλη της συζήτησης. Το ένα είναι στολισμός στη Θεσσαλονίκη για Χριστούγεννα. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση, μετά την τοποθέτηση του δέντρου στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους, να πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε και πώς θα φωτιστεί και πώς θα στολιστεί η Θεσσαλονίκη, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουμε και λίγο ψυχολογία. Καλά είναι όλα αυτά και δίκαιο το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου. Τώρα είναι η συζήτηση περί ανοίγματος. Εννοείται ότι ο αστερίσκος, το αν το επιτρέψουν οι δημοξιολόγοι, μπαίνει πρώτα απ' όλα σε κάθε πρόταση.
αλλά εγώ δεν βλέπω πως στη Θεσσαλονίκη των 500 κρουσμάτων τη μέρα μπορούμε να ανοίξουμε όχι κομμωτήριο, μπορούμε να ανοίξουμε το οτιδήποτε στην Θεσσαλονίκη. 500 κρουσμάτων τη μέρα έχουμε και έχουμε και πόσους χίλιους και νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία και οι ΜΕΔ μας δεν αντέχουν. Ξεκινάνε εφημερίες στα νοσοκομεία χωρίς ούτε μία άδεια κλίνη. Και για να είμαστε και σωστοί, φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή και αδειάζουν κλίνες και μπαίνουν άλλοι. Ακούω από τον κύριο Φιλιππίδη από τη μία να προσπαθεί να δώσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και να περιγράψει την αγορά όπως δρούσε τα προηγούμενα χρόνια, με κόσμο ο οποίος κατέβαινε για ψώνια και ταυτόχρονα καθόταν και σε ένα καφέ και σε ένα ζαχαροπλαστείο και καθόταν και σε ένα εστιατόριο για να γευματίσει κατά τη διάρκεια της αγοράς και συνέχιζε τις βόλτες του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εποχή, τουλάχιστον για φέτος, δεν μπορεί να υπάρξει. Την ξεχνάμε τελείως. Τώρα, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ταυτόχρονα και να λειτουργήσουν και τα εμπορικά καταστήματα και η εστίαση, μου φαίνεται λίγο δύσκολο όταν ακόμα και η εστίαση αρνείται, όπως μας είπε σε προηγούμενα ρεπορτάζ Δημήτρη, να ανοίξει για φέτος ή τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί δεν συμφέρει. Όλη η εστίαση λέει μη μας ανοίγετε αν είναι να μας ξανακλείσετε. Να μας ανοίξετε ακόμα και το μετά τη χρονιά, χάσουμε τα Χριστούγεννα, αρκεί να μην μας ανοίξετε και έχουμε πάλι διασπορά, μου ρίξεις πάλι την ευθύνη ότι εγώ φταίω γιατί ότι άνοιξες και μεγάλωσαν τα κρούσματα, εγώ δεν τήρησα τα μέτρα, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τίποτα, καλύτερα κράταμε κλειστό, να ηρεμήσει, να τελειώσει ο ιός, να έρθει και το εμβόλιο και άνοιξε με μετά και μην με κλείσει ποτέ ξανά, θα τα καταφέρω. Αυτό λέει η εστίαση. Όντως έχεις δίκιο, η εικόνα των Χριστουγέννων όπως την ξέραμε δεν υπάρχει περίπτωση να τη δούμε φέτος. Τα μαγαζιά αν ανοίξουν μετά τις 14 ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα 21 του μηνός μαζί και λιανεμπόριο και πολυκαταστήματα, τα πάντα για να κάνουμε έστω τα δώρα, για να κινηθεί ένα χρήμα, να έχουμε τουλάχιστον μια αποστολή δώρων σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς, γιατί αλλιώς πού θα τους δούμε, έστω δηλαδή λίγο να δουλέψει ό,τι μπορεί παραπάνω, θα γίνει γιατί πρέπει να γίνει μόνο αυτό. Όχι γιατί πάω βόλτα στο κέντρο, αλλά γιατί πάω να ψωνίσω από ένα συγκεκριμένο κατάστημα που με ενδιαφέρει στο κέντρο ή έχω παραγγείλει στο κατάστημα και πάω να το πάρω το λεγόμενο click away, αυτό που εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από την άλλη, βέβαια, Δημήτρη, ίσως να είναι παρακινδυνευμένο, αλλά εγώ κρατώ κάποιες επιφυλάξεις. Όταν 14 του μήνα ενδεχομένως αρθεί το lockdown, δεν το ξέρουμε αυτό, μέχρι και τα Χριστούγεννα έχουμε 10 μέρες. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Τι έχει να γίνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε τις αγορές μας? Το αφήνω με ερωτηματικό. Δεν έλεγα προχθές στη σύσκεψη ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία και θα δούμε τα 15χρονα αντί να πηγαίνουν στο σχολείο να είναι έξω από τις μεγάλες μάρκες των πολυκαταστημάτων και να περιμένουν στην ουρά για να μπουν να ψωνίσουν.